στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ήλθε και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ διασούτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Σήμερα θα ήθελα να αναφερθώ επάνω στο θέμα που ακούσαμε την Κυριακή στο Ευαγγέλιο και αναφερόταν στο θέμα του καλού σπορέως. Εκεί παρουσιάζεται ο Χριστός μας σαν σπορέας. Λέει, εξήλθε ο Σπύρον, του Σπύρο το σπόρο αυτού. Ο Χριστός σας σποριάς, σαν αγρότης, ο οποίος παίρνει το σπόρο και ο σπόρος δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ο Λόγος του Θεού. Ο οποίος Λόγος του Θεού φτάνει στις ψυχές μας. Όμως από κάτω, συναντάμε διάφορες κατηγορίες ανθρώπων. Όπως ο Λόγος, τον οποίο εγώ σπέρνω αυτή τη στιγμή, που είναι πάλι Λόγος Θεού, συναντάει από κάτω κατηγορίες ανθρώπων, τις ψυχές σας. Και η κάθε ψυχή είναι διαφορετική από την άλλη. Εδώ ακριβώς έχει το ίδιο πράγμα μπορεί να δει κανείς μέσα στο Ευαγγέλιο, που αναφέρει ότι ο πρώτο χωράφι ήταν έτσι, το δεύτερο ήταν διαφορετικό, το τρίτο ήταν διαφορετικό, το τέταρτο βρέθηκε καρποφόρο. Το τέταρτο βρέθηκε καρποφόρο. Άρα λοιπόν, βγάζουμε ένα συμπέρασμα ότι ο κάθε άνθρωπος είναι εντελώς διαφορετική προσωπικότητα. Δηλαδή δεν ήταν ανάγκη να φτάσουν οι ψυχολόγοι και η επιστήμη να έρθει σήμερα να μας πει ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μία ξεχωριστή προσωπικότητα. Αυτό ήδη ο Χριστός μας, σαν παντογνώστης, σαν Θεός, το γνώρισε πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό είδατε αμέσως ξεχώρισε τις κατηγορίες των ανθρώπων. Ξεχώρισε τις καρδιές των ανθρώπων. Και αυτό συμβαίνει φυσικά, επαναλαμβάνω, και σε εμάς. Συμβαίνει και στο δικό μας μοναστήρι. Και σε κάθε μοναστήρι, και σε κάθε ενορία, και σε κάθε οικογένεια. Ο ίδιος πατέρας συμβουλεύει τα παιδιά του, αλλιώς το δέχεται το ένα παιδί, αλλιώς το εισπράττει το άλλο. Αλλιώς αγωνίζεται το ένα παιδί, αλλιώς αγωνίζεται το άλλο. Αυτό γιατί συμβαίνει? Συμβαίνει διότι γίνεται αυτό το οποίο λέει ο Κύριος. Άρα λοιπόν, όταν μέσα σε μία μοναστική αδελφότητα, μέσα σε μία οικογένεια, μέσα σε μία ενορία, ο ίδιος ο παπάς κηρύττει το Λόγο του Θεού. Τα ίδια λόγια ακούν από άμβονος όλοι. Τα ίδια λόγια ακούτε κι εσείς από το γεροντά σας. Τώρα από εκεί και πέρα είναι το τι χωράφι μέσα στην ψυχή σας έχετε ο κάθε ένας από εσάς. Αυτό είναι τώρα. Εδώ πλέον πρέπει κανείς να ψάξει, να βρει τι χωράφι και σε ποια κατηγορία ανήκει. Ποια κατηγορία? Για να δούμε ποια ήταν η πρώτη, αν θυμίστε, το πρώτο χωράφι. Θυμόσαστε ποιο είναι το πρώτο χωράφι που διαβάσαμε στο Ευαγγέλιο? Το πρώτο είναι ο δρόμος, λέει. Τι σημαίνει είναι ο δρόμος? Τι σημαίνει ότι έπεσε, λέει, ο Λόγος του Θεού και έπεσε πάνω στον δρόμο? Έπεσε σε αδιάφορο έδαφος. Σε έδαφος που επάνω έχει άσφαλτο, που επάνω υπάρχει πίσα, που περνάνε τα αυτοκίνητα. Δεν είναι γη καλλιεργήσιμη. Έτσι λοιπόν έχουμε ανθρώπους χαρακτήρες που ακούν τα τι λέμε και λέει ο άλλος από μέσα, καλά τώρα.
Παπάς ήτανε, τι θα έλεγε. Τα προσπερνάει αδιάφορα στα αυτή του. Δεν κάθεται να δώσει βάση. Αυτός είναι ο πρώτος. Φυσικά, θέλω να πιστεύω ότι εμείς δεν ανήκουμε στον πρώτο αυτόν δρόμο, ότι τα λόγια του Θεού περνάνε αδιάφορα την ψυχή μας, διότι εμείς φαίνεται ότι δεν περνούν αδιάφορα τα λόγια του Θεού από την ψυχή μας, διότι εμείς τον ακολουθήσαμε. Άρα δεν μπορούμε να ανήκουμε σίγουρα σε αυτή την κατηγορία σαν μοναχοί. Ο δεύτερος, ποιος είναι ο δεύτερος? Ο δεύτερος ήτανε με τις πέτρες. Δηλαδή, η πέτρα έπεσε πάνω σε βράχο, αλλά η πέτρα επάνω είχε χώμα. Δεν είναι λίγες οι φορές που είδατε σκάβουμε στον κήπο και ξαφνικά ένα σκάβο 10 πόντους, από κάτω βρίσκω μια θεόρατη πέτρα. Και αν είναι μεγάλος ο βράχος, τόσο το χειρότερο. Τόσο το χειρότερο. Γιατί εκεί τι κάνει? Εδώ είναι η ψυχή μας τώρα. Όπως και στην πρώτη περίπτωση είναι η ψυχή του ανθρώπου. Και είπαμε, είναι οι άνθρωποι αδιάφοροι, που δεν τους αγγίζει καθόλου το Ευαγγέλιο. Δεν ενδιαφέρονται περί Χριστού. Δεν θέλουν κουβέντα περί Χριστού. Δεν ασχολούνται παντελώς. Και μπορεί και να διάκυνται εχθρικώς μάλιστα. Δεν ασχολούνται πάντως. Δεν τους αγγίζει. Η δεύτερη ψυχή, από εδώ τώρα πρέπει να ψάξουμε, να αρχίσουμε να βλέπουμε. Γιατί υπάρχει χώμα, έφορο, το οποίο όταν πέσει ο σπόρος επάνω, μπορεί να φυτρώσει. Άρα έχουμε έφορη γη. Άρα έχουμε έφορη γη. Την παθαίνει όμως εδώ πέρα ο άνθρωπος. Την παθαίνει αυτή η ψυχή. Έχει μόνο 10 πόντους χώμα. Έχει μόνο 10 πόντους χώμα. Που σημαίνει ότι μπαίνει μέσα μου ο λόγος του Θεού, ενθουσιάζομαι, ακούω τα λόγια του Χριστού, μπορεί και να κλάψω εκείνη τη στιγμή, να συγκινηθώ τόσο πολύ από αυτά που θα ακούσω. Ο σπόρος δηλαδή βγάζει ρίζες. Εισχωρεί με στην ψυχή μου. Και μάλιστα εισχωρεί σε τέτοιο βαθμό που με συγκινεί κιόλας. Και τρέχω πίσω από τον Χριστό. Και ενώ πάω πίσω πλέον από τον Χριστό, μόλις θα αναπλώσει πιο βαθιά ρίζες, συναντάει βράχο. Οπότε, το δεντράκι δεν μπορεί να μεγαλώσει. Δεν μπορεί να μεγαλώσει. Και ενώ πήγαινε να μεγαλώσει, πέταξε ο σπόρος, βγήκε το δέντρο, ξαφνικά αρχίζει να ξεραίνεται. Ξαφνικά αρχίζει να μαραζώνει. Άρα πρέπει να ψάξουμε. Καμιά φορά άμα βλέπουμε ότι ο πόθος μας, η αγάπη μας για τον Χριστό μειώνεται, σβήνει, πρέπει να ψάξω να δω μες στην καρδιά μου, μην τυχόν υπήρχε χώμα και από κάτω βρήκε πέτρα. Αυτό που λέει ο Χριστός μπορεί να συμβαίνει σε μένα. Πρέπει να το αναζητήσω. Είναι αυτό το πνώθη σε Αυτόν. Είναι αυτό που έκανε ο άσωτος Υιός, ελθώνησε Αυτόν. Ήρθε στον εαυτό του, αναζήτησε μέσα του τον εαυτό του, να δει τι ήτανε, να δει τι έκανε, να δει που έφταιγε, να δει αν υπήρχε πέτρα από κάτω, βράχος, που δεν τ' άφησε το δεντράκι να μεγαλώσει. Και σταμάτησε. Και γι' αυτό βλέπετε ότι τα ίδια λόγια ακούμε όλοι και συμβαίνει ο άλλος πνευματικά να προχωρεί, θα σας αναφερθώ πιο κάτω, και ο άλλος πνευματικά να μαραζώνει ή να μένει στάσιμος. Ή να μένει στάσιμος. Να είναι σε μία
σε μια κατάσταση που ούτε πάνω πάει, ούτε κάτω πηγαίνει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αναζητήσω τα αίτια της ψυχής μου από μέσα. Θα πρέπει να ψαχτώ. Το Ευαγγέλιο όταν το διαβάζουμε, είτε μέσα στο κελί μας, είτε το διαβάζουμε στην εκκλησία, είτε σε οποιαδήποτε περίπτωση το διαβάζουμε, εκπέμπει ένα μήνυμα. Γι' αυτό ο Χριστός είναι ο σποριάς. Και τα λόγια του είναι ο σπόρος που φεύγουν στην ψυχή μας. Άρα λοιπόν πρέπει αυτό το σπόρο που μου ρίχνει ο Χριστός, θα πρέπει να δω τι γίνεται. Θα πρέπει να αρχίσω να ψάχνω με. Πού ανήκω, σε ποια κατηγορία ανήκω, σε ποια κατηγορία είμαι από αυτή που γράφει ο Χριστός. Η τρίτη περίοδος, η τρίτη, το τρίτο χράφι ποιο είναι. Έπεσε λέει, σε χωράφι με αγκάθια ο σπόρος. Βρήκε λέει γη, αλλά ταυτόχρονα βρέθηκαν και αγκάθια. Φύτρωσαν μαζί και αγκάθια. Ή υπήρχαν τα αγκάθια. Ή υπήρχαν τα αγκάθια. Ποια είναι τα αγκάθια? Είναι τα πάθη μας. Είναι τα αμαρτήματά μας. Είναι οι λογισμοί μας. Είναι η σκέψη της καρδιάς μας. Είναι το εσωτερικό είναι μας. Όλα αυτά λοιπόν, πέφτει ο σπόρος και που έπεσε τώρα. Βλαστάνει, το έχετε δει όσοι ασχολείστε με τον κήπο τι κάνετε. Εκεί που φυτεύεις την τριανταφυλιά ή φυτεύεις ένα άλλο φυτό, επειδή το ποτίζεις και πέφτει νερό, αυτομάτως δίπλα φυτρώνει αγριάδα. Ή οποιοδήποτε άλλο μπορεί να τραβήξει τι, την ικμάδα, να τραβήξει το νερό και να πιει το σχοιμού σε εκείνο και να σου πνίξει το δικό σου το δεντράκι. Οπότε τι κάνει αυτός που το διακόνει μας στον κήπο? Παίρνει ένα σκαλιστήρι ή ένα κασμά ή μια τσάπα και πηγαίνει σιγά σιγά πριν αρχίσει εκεί και το καθαρίζει. Και το καθαρίζει γιατί εκεί ώστε να μένει αυτούς οι ομώνουν ο σπόρος του Θεού. Εάν το αφήσεις, θα μεγαλώσουν μαζί. Και τι θα πάθει λέει το Ευαγγέλιο? Στη μία περίπτωση με το βράχο λέει μαραίνεται, τελικά χάνεται, γιατί η καρδιά του ήταν πέτρα από μέσα και δεν έκανε τίποτα. Σε αυτή την περίπτωση η αγριάδα πάει και το πνίγει. Οπότε χάνεται ο σπόρος του Θεού. Και εκεί που έβλεπες και μεγάλωνε και το χαιρόσουν και τα λοιπά, ξαφνικά βλέπεις ανεβαίνει πάνω ένας κυσσός, μια αγριάδα, η οποία ρουφάει το ζουμό από τον κορμό του δέντρου. Είδατε και πως οι κυσσοί, μερικοί κυσσοί, ανεβαίνουν πάνω στα δέντρα, στους κορμούς και απλώνονται γύρω γύρω και τι κάνει, βγάζει ριζούλες και πάνε μέσα στο φλοιό του δέντρου. Και από εκεί τι κάνει, επειδή από το φλοιό του δέντρου ανεβαίνει επάνω ο χυμός, αυτά ρουφάνε το χυμό. Το ίδιο λοιπόν κάνει αυτή η αγριάδα. Έρχεται λοιπόν τα πάθη και εκεί που ο σπόρος του Θεού πάνε να βλαστείς και να γίνει δέντρο, δεν μπορεί να δουλέψει κανονικά, δεν μπορεί να ανεβάσει τους χυμούς επάνω. Και ενώ το τροφοδοτείς, του ρίχνεις νερό, του ρίχνεις φαγητό, ταυτόχρονα υπάρχουν τα ζυζάνια δίπλα, αυτά τα φυτά, τα οποία ρουφούν το χυμό. Τα πάθη λοιπόν, τα αμαρτήματά μας ρουφούν και εξασθενίζουν τις δυνάμεις μας. Οπότε μετά δεν έχω δυνάμεις να αντισταθώ, δεν έχω δυνάμεις να αναπτυχθώ και πάλι μένω σε αυτή την περίπτωση σταθερός. Ή, άμα δείτε, είναι μερικοί κυσσοί που τα κολλήσουν σαρδέλες καλά καλά επάνω, αν μας πει εδώ πέρα ο Κύπουρος του μοναστηριού, το ξεραίνει το δέντρο. Τελείως. Αν το πνίξει καλά και το πιάσει όλα τα κλαδιά του γύρω γύρω, το τελειώνει το δέντρο, το σκοτώνει. Άρα λοιπόν τα ζυζάνια
αυτά που φυτρώνουμε στα αγκάθια που λέει το Ευαγγέλιο, μπορούν να πνίξουν το Λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν έχουμε το δρόμο, όπου έρχονται λέει τα πετεινά του ουρανού και τρώνε το σπόρο, αφού είναι αδιάφορος, άσφαλτος επάνω, δεν φυτρώνει τίποτα, δεν πέρασε μέσα. Έχουμε την πέτρα που πέρασε ο σπόρος, γιατί είχε 10 εκατοστά χώμα, αλλά δεν μπόρεσε να προχωρήσει. Έχουμε τα αγκάθια. Και είναι και η τέταρτη περίπτωση, όπως στη δε τέταρτη περίπτωση, είναι η γη καλή, λέει. Είναι εκεί που ο γεωργός καλλιεργεί τον εαυτό του. Είναι ο μοναχός, είναι ο άνθρωπος, είναι ο χριστιανός, είναι οι μοναχοί, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι καλλιεργούν τον εαυτό τους, το περιβόλι της ψυχής τους, το περιβόλι της καρδιάς τους, δεν το αφήνουν έτσι. Δεν το αφήνουν έτσι. Από κάτω δέχουμε κάτι κτηματάκια. Έφερα προχθές και τα οργώσαμε. Όμως τα κτηματάκια αυτά σπήραμε. Αλλά όμως, αν δείτε πάνω από την αγκάθια, τα οποία λόγω το ότι δεν είχαμε χρόνο φέτος, δεν τα ξεμιζώσαμε, δεν τα κόψαμε. Και είναι εκεί και τα αγκάθια. Έχει πέτρες μέσα, όπως όργωσε, έβγαλε και πέτρες επάνω. Λόγω πάλι ελλείψεως χρόνου, δεν πήγαμε να τις πάρουμε τις πέτρες, να τις βγάλεις, να μην μόνο το χώμα. Και εμείς πήραμε. Αυτή η περίπτωση είναι η τρίτη. Φυσικά δεν θα μπορέσει να αποδώσει καρπό. Αλλά επειδή είμαστε στο συγκεκριμένο χωράφι, δεν το κάναμε για να απλώς το θέλουμε απλώς έτσι για να καλλιεργείται, να φαίνεται ότι καλλιεργείται το χωράφι μας. Να μην μένει έτσι, να πρασινίζει λιγάκι. Αλλά αν ήθελες όμως να κάνεις κανονική καλλιέργεια του χωραφιού, έπρεπε πρώτα να πας να βγάλεις τα αγκάθια, να ξεβοτανίσεις, μετά να οργώσεις, να φορτώσεις τις πέτρες, να τις πάρει, να ξαναοργώσεις το χώμα και τα λοιπά, να σφύρεις και να ποτίσεις μετά. Και από εκεί και πέρα θα σου αποδώσει καρπούς. Τώρα έτσι δεν μπορεί να αποδώσει. Άρα, πώς είναι και σε ποια κατάσταση είναι η ψυχή μας. Είναι χωράφι το οποίο είναι καλλιεργημένο. Είναι χωράφι που το προσέχουμε να μην εισέρχεται ο σατανάς και μπαίνει μέσα και μας παίρνει το δικό του σπόρο. Μας παίρνει τα αγκάθια τα δικά του. Εδώ είναι το άλλο ζήτημα. Τι κάνει από εκεί και πέρα ο δαίμονας και κατά πόσο αφήνουμε εμείς το δαίμονα. Άρα λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο πόσο ο μοναχός, στο πόσο ο χριστιανός καλλιεργεί την ψυχή του. Αυτό είναι αδέρφια μου επάνω σας. Αυτό είναι επάνω σας. Το πόσο εσείς καλλιεργείτε την ψυχή σας. Προχθές που εξομολογούσα, σημείωνα εκεί μερικά πράγματα. Λοιπόν, τα οποία ακούγοντάς τα από όλους σας όταν εξομολογηθήκατε, έτσι σημείωνα μερικά, κράταγα μερικές σημειώσεις. Και τι είδα. Είδα ότι, και με χαροποίησε αυτό πολύ το πράγμα, ότι μερικοί μοναχοί, τι κάνετε, ή και από τις μοναχές, από την εξομολόγηση, το είδα πάλι αυτό, τι με χαροποίησε. Είδα ότι μέσα στο κελί τους όχι απλώς προσεύχονται, όχι απλώς κάνουν τον κανόνα τους και τον κάνουν ουσιαστικά και όχι τυπικά, αλλά με χαροποίησε ακόμα και από τους και όσοι βρίσκονται στη δοκιμή ακόμα,
είναι, δοκιμάζονται για να γίνουν μοναχοί ή μοναχές, με χαροποίησε και το γεγονός. Το ότι προσεύχονται και για αρκετή ώρα. Δεν μιλάμε για μια προσευχή 5, 10, 20 λεπτών, αλλά για αρκετή προσευχή. Και επαναλαμβάνω, και ακόμα και από τους δοκίμους και μοναχούς. 5-6 άτομα μάλιστα φτάνουν στο σημείο που στην καθημερινή προσευχή τους μέσα στο κελί τους κλαίνε. Κλαίνε. Και μάλιστα πολλοί στεναχωρούνται όταν δεν τους έρχονται δάκρυα. Και σκέφτονται μήπως σε εγκατέλειψε η χάρη του Θεού. Και μου εξομολογιόντουσαν και μου λέγανε ότι μήπως γέροντα, με την τάδε σκέψη μου ή με την τάδε που έκανα ή με το τάδε, μήπως έφυγε η χάρη του Θεού και δεν μου ήρθαν δάκρυα. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι μέσα στο κελί τους δεν πάνε για να κοιμηθούνε. Ότι το κελί δεν είναι ο τόπος της ξεκούρασης. Θα ξεκουραστώ φυσικά μέσα στο κελί. Αλλά το κελί είναι το ταμείο, όπως αναφέρει ο Χριστός. Είσαι θελέη στο ταμείο σου. Πήγαινε μέσα στο δωμάτιό σου. Μέσα στο κελί σου. Και εκεί στο κελί σου κάνε αυτό το πράγμα. Ελθέ είσαι αυτόν. Δεν μπορείς να έρθεις στον εαυτόν σου όταν είσαι στο διαγώνημα έξω. Δεν είναι εύκολο. Με τόσους περισπασμούς έξω να έρθεις. Δεν είναι δυνατόν όταν είσαι στα γραφεία μέσα στο διαγώνημά σου ή στο μαγειρίο να έρθεις σε αυτόν. Η καλλιέργεια της ψυχής σου θα γίνει μέσα στο κελί σου. Εκεί θα αρχίσεις και να ψάχνεις τον εαυτό σου. Εκεί θα αναζητήσεις αυτό γιατί το έπαθα, ακόμα και όταν πάθω καθύπνον, μια ονείρωση. Μου έκανε με προβλημάτισε που σκεφτόταν ένας μοναχός και ψαχνότανε ότι αφού δεν έγινε καν και με όνειρο, από πού μου προήλθε, γιατί να χάσω τη Θεία Κοινωνία. Και ψαχνότανε να δει από πού τον πήρεξε ο Σατανάς. Τι συνέβηκε. Και έκλαιγε. Και έκλαιγε. Και αυτό μέσα στο κελί. Μέσα στο κελί λοιπόν όταν μπω, είναι ο χώρος, είναι η στιγμή που πρέπει να αρχίσω να ψάχνω τον εαυτό μου. Και ο κάθε χριστιανός αυτό πρέπει να κάνει μέσα στο δωμάτιό του, στο σπίτι του που μένει. Πρέπει να βρίσκει μια ώρα που θα ησυχάσει. Όχι να πάει να ξεκουραστεί. Και εμείς δόξα τω Θεώ έχουμε αρκετή ώρα που μπορούμε να κάτσουμε μέσα στο κελί. Και προλαβαίνουμε να ξεκουραστούμε και προλαβαίνουμε να κάνουμε αυτή την περισυλλογή. Περιμένουμε να μπορούμε και έχουμε το χρόνο. Δεν θα μπορέσουμε στο Θεό να δικαιολογηθούμε και να πούμε «Κύριε δεν πρόλαβα», άντε δεν πρόλαβες τη μία. «Κύριε δεν πρόλαβα τη δεύτερη». Δεν πρόλαβες και την τρίτη θα σου πει. Δεν πρόλαβες και την τέταρτη. Είσαι υπεύθυνος μετά που αφήνεις το χωράφι σου ακαλλιέργητο. Μετά εσύ θα φταίς. Τότε στο χωράφι θα φυτρώσουν τα γκάθια και θα αρχίσουν να σε πνίγουν. Γιατί ακόμα και αν η ψυχή σου είναι πέτρα και είχε πάνω χωματάκι, ξέρεις τι δουλειά μπορείς να κάνεις? Υπάρχει ολοστός να βγάλω την πέτρα, όπως κάνω και στο χωράφι. Και αν δεν μπορώ με το ολοστό, θα πάρω την τσάπα. Και αν δεν μπορεί και η τσάπα, θα πάρω τότε το κομπρεσέρ που σπάει την πέτρα. Και μπορώ με το κομπρεσέρ πλέον της χάριτος του Χριστού, με την επιμονή μου, με την προσευχή μου, ζητώντας από το Θεό, και με το κομπρεσέρ να σπάσω την πέτρα.
και την πέτρα μπορώ να την κάνω άμμο. Η άμμο που φτιάχνουμε και χτίζουμε είναι από πέτρα. Την κάνει όσο θέλει το κομπρεσέρ. Σκόνη την κάνει. Άρα όταν γίνει σκόνη, πλέον η ρίζα μου μπορεί να τρέξει να φύγει. Άρα και αν βρω πέτρα, μέσα στην ψυχή μου, μπορώ και έχω τη δύναμη. Έχω τη δύναμη. Με τη χάρη του Θεού. Να σπάσω την πέτρα. Και γι' αυτό είμαι μέσα εδώ. Γι' αυτό είμαι μέσα σε αυτό το χώρο. Για να καλλιεργήσω αυτό το χωράφι της ψυχής, το Γεώργιον. Το χωράφι. Από εκεί προέρχεται και η λέξη Γιώργος. Το όνομα. Το Γεώργιον. Από το Γεωργός. Το χωράφι της ψυχής μου. Αυτό λοιπόν το χωράφι. Πρέπει να το καλλιεργήσω. Άρα μπορώ λοιπόν το χωράφι μου, εάν έχει πέτρες από κάτω και βράχους, θα το σπάσω. Δεν θα δικαιολογηθώ ενώπιον Θεού, να πω Θεέ μου, δεν μπορούσα, δεν είχα τη δυνατότητα, δεν είχα εκείνο, δεν είχα το άλλο. Γιατί ο Θεός μας έχει δώσει όλες τις δυνατότητες. Το ζήτημα είναι κατά πόσον εγώ καλλιεργώ το χωράφι μου. Ή το παρατάω και το αφήνω έτσι που σας έκανα εγώ με το χωράφι από κάτω, το πραγματικό χωράφι, τη γη δηλαδή, που σας έλεγα πριν από λίγα λεπτά. Αν το παρατήσεις και το κάνεις ένα επιφανειακό έτσι όλο, εντάξει. Δεν περιμένεις και πολλά πράγματα. Αλλά μην περιμένεις όμως και πνευματική πρόοδο τότε στον εαυτό σου. Μην ψάχνεις να δεις γιατί δεν προοδεύεις. Μην ψάχνεις να δεις γιατί δεν μπορείς να ανεβείς. Και λες, μα αφού πήρα την απόφαση και έχω γίνει και μοναχός. Αλλά και έξω, σαν χριστιανός. Πολλοί χριστιανοί ψάχνονται. Και κάνουν μερικά τυπικά καθήκοντα και νομίζουν ότι είναι εντάξει. Και βλέπεις όμως, δεν ανεβαίνουν και αυτοί πνευματικά. Στάσιμοι. Στάσιμοι πνευματικά. Δεν ανεβαίνουν. Και αυτό γίνεται μια από τις αιτίες να το βλέπουν οι άλλοι. Αυτοί που δεν είναι κοντά στον Χριστό. Και σου λέει, ποια είναι η διαφορά αυτού που λέει ότι είναι χριστιανός, λέει, να, άλλο το λέει, άλλο είμαι, αυτού που λέει χριστιανός και τον παμμένα που δεν είναι. Δεν βλέπω διαφορά. Δεν βλέπω κάτι να υπάρχει. Γιατί? Διότι και αυτός ο χριστιανός δεν καλλιεργεί την ψυχή του. Δεν μπαίνει στο ταμείο του. Δεν μπαίνει στο κελί του. Δεν κλείνεται στο δωματιό του. Δεν παίρνει να διαβάσει την Αγία Γραφή. Δεν παίρνει το προσευχητάρι. Δεν παίρνει το ψαλτήρι. Δεν πιάνει το κομποσκήνι. Δεν γονατίζει. Να κάτσει εκεί γονατιστός. Μισή ώρα, μία ώρα. Να μουδιάσουν τα γόνατα. Να σηκωθεί μετά και τα γόνατά του να είναι μουδιασμένα. Μία, δύο, τρεις, ξασκείται και το γόνατο. Και αυτό μετά τον καρπό τον βλέπει ο Θεός. Αυτό μετά μάλλον τον κόπο τον βλέπει ο Θεός. Και τον αμείβει. Αυτό που κάνεις. Και θα σου δώσει και το χάρισμα των δακρύων, θα σου δώσει και το χάρισμα να επικοινωνείς με τον Θεό, θα σου δώσει το χάρισμα να ανοίξεις την καρδιά σου, να κατοικήσει ο ίδιος ο Χριστός μέσα μετά στην καρδιά μας. Και αυτός ο άνθρωπος μετά προοδεύει, είναι φυσικό. Δεν μπορεί να προοδεύσει ο άνθρωπος ο οποίος το κελί το έχει και μπαίνει και κοιμάται, όχι. Άμα περιμένει μια φορά από τον γέροντα, που θα ακούσει πέντε λόγια, αλλά στην υπόλοιπη ώρα δεν τα εφαρμόζει. Ή απλώς κινείται μέσα στο μοναστήρι, τυπικά ζει και υπάρχει σαν να ήταν το σπίτι του. Βέβαια, αυτός ο άνθρωπος δεν πρόκειται να προοδεύσει ποτέ. Δεν πρόκειται να προοδεύσει. Γιατί καλλιεργεί όλο τον υπόλοιπο χώρο, φτιάχνει και καθαρίζει όλη την υπόλοιπη μονή και δεν καθαρίζει το εσωτερικό του άνθρωπο. Δεν καλλιεργεί την ψυχή του. Δεν καλλιεργεί την ψυχή του.
Εδώ ισχύουν αυτά που διαβάζουμε στην παράκληση κάθε μέρα. Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και περιβάζει περί πολλά, ενός δε έστι χρήμα. Μαρία δε την αγαθή μερίδα εξελέξατο, ήδη σου καφερεθήσετε από αυτής. Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς. Εδώ λοιπόν, το Μάρθα, Μάρθα πάει στο δικό μας το όνομα ο καθένας ας βάλει. Ο καθένας από εμάς ας βάλει το δικό του το όνομα. Με ρυμνάς και τριβάζεις περί πολλά, ενός δε έστι χρήμα. Ένα είναι, αδελφέ μου, ανάγκη. Και εδώ ήρθες για να γίνεις φως, να καλλιεργήσεις το χωράφι της ψυχής σου. Να μπορέσεις μέσα στην ψυχή σου να βρέξει τη χάρη του Θεού. Να σπάσει ο βράχος. Να φύγουν τα γκάθια. Και αν είναι άσφαλτος, και η άσφαλτος ξυλώνεται. Και η άσφαλτος ξυλώνεται. Αρκεί ο άνθρωπος να το θελήσει. Αρκεί ο άνθρωπος να το θελήσει. Λίγοι αδιάφοροι ή λίγοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εχθρικά διακείμενοι απέναντι στον χριστιανισμό ξύλωσαν την άσφαλτο και έγιναν πιο πιστοί και άγιοι και μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Γιατί μετά ο σπόρος έπεσε πάνω στο έδαφος στη γη και έφυγε από το τσιμέντο, έφυγε από το δρόμο και καλλιεργήθηκαν. Άρα και ο πρώτος μπορεί να σωθεί. Το ζήτημα επαναλαμβάνω είναι τι κάνω εγώ όμως. Μην περιμένω και γι' αυτό λέει μια παροιμία το κάθε κατσικάκι από το ποδαράκι του θα κρεμαστεί. Από ένα τσιγγέλι δεν κρεμάνε ποτέ δύο κατσίκια. Ένα κρεμάνε. Το κάθε τσιγγέλι άμα πάτε στο χασάκι έχει ένα κατσικάκι επάνω. Το ίδιο και εμείς ο Χριστός δεν θα πω εγώ ξέρεις θα πει ο πατήρ Αυγουστίνος. Ναι, δεν προλάβαινα, δεν έκανα, αλλά ούτε και ο πατήρ Νεκτάριος έκανε. Του είναι διάφορο το Χριστό. Όταν έρθει η σειρά του πατέρα Νεκτάριου, δεν ξεπαστεί. Και όταν έρθει η σειρά του πατέρα Δαβίδ, του πατέρα Εφραίμ, του πατέρα Χριστόδου, του πατέρα Λεόντου και ούτω καθεξής. Θα εξεταστούμε όλοι, χώρια ο καθένας. Και χώρια ο καθένας θα δούμε το τι έκανε. Το τι έκανε. Κατά πόσο καλλιέργησε το γεώργιο της ψυχής του. Κατά πόσο καλλιέργησε το χωράφι της ψυχούλας του. Εάν λοιπόν αυτό το πράγμα δεν το κάνουμε και στο μυαλό μας έχουμε μόνο τι θα φάμε, τι θα πιούμε το μεσημέρι, τι ώρα θα ξεκουραστούμε, εάν πως το λένε θα πιούμε το καφεδάκι και τι θα κουβεντιάσουμε στο καφεδάκι, εάν θα κάνουμε κανένα σχολιασμό, εάν έχουμε στο μυαλό μας μόνο το διακόνημα και σκέφτομαι και στην ακολουθία αντί το μυαλό μου να είναι εκεί, αντί το μυαλό μου να είναι στο κομποσκήνι, στην ευχή Κύριε Σου Χριστέ ελέησόν με και να κάνω καρδιακή προσευχή εκείνη την ώρα και να αγωνίζομαι να παρακολουθώ μεταξύ αυτών που λέει ο ιερέας και μεταξύ της ψυχής μου που θα λέει το Κύριε Σου Χριστέ ελέησόν με ή το υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς την ίδια ώρα ταυτόχρονα. Για το μυαλό μου του μάγκηρα λέει πόσες μερίδες πρέπει να βγάλω το βράδυ τόσο και φαγητό να τους κάνω, έχω τόσο. Αν λέει ο άλλος που είναι στα γραφεία πω πρέπει να φτιάξω αυτές τις επιστολές του γέροντα ή πρέπει να φτιάξω αυτό. Αν ο άλλος λέει που είναι στο κτήμα έχω να κλαδέψω, έχω να κάνω εκείνο, έχω να κάνω το άλλο. Ωραία, ας περιποιηθούμε όλα τα άλλα και σε αφήσουμε την ψυχή μας. Και τότε θα έρθει η ώρα που θα ακούσουμε το Μάρθα, Μάρθα με ρυμνάς και τη βάζει περί πολλά ενός δε στη χρία. Γι' αυτό το μοναστήρι έχει ωράριο. Και γι' αυτό η ζωή μας έχει ωράριο. Γι' αυτό έχει. Είναι συγκεκριμένες οι ώρες της ακολουθίας, συγκεκριμένες οι ώρες της ξεκούρασης, συγκεκριμένες οι ώρες του διακονήματος, συγκεκριμένες οι ώρες της προσευχής. Με χωριστά. Με χώρια. Εάν εμείς το ωράριό μας το κάνουμε κουλουβάχατε και το μπερδεύουμε, αυτό είναι δικό μας. Εάν εγώ δεν εκμεταλλεύομαι σωστά το ωράριο που πρέπει να κάνω το διακόνημα, είναι διακόνημα. Γι' αυτό λέμε, τέλειωσε η ώρα του διακονήματος. Είναι η ώρα της ακολουθίας.
Χτύπησε το τάλαντο. Χτύπησε η καμπάνα. Αφήνω την τσάπα κάτω. Αφήνω το στυλό από το γραφείο κάτω. Κλείνω το κομπιούτερ. Τελείωσε. Είναι η ώρα της ακολουθίας. Είναι η ώρα που πρέπει να πάω να ασχοληθώ με την ψυχή μου. Είναι η ώρα που πρέπει να πάω να προσηλωθώ και να μιλήσω με τον Κύριό μου. Είναι η ώρα που θα κάνω συνομιλία με τη Θεοτόκο. Είναι η ώρα που θα πάω να μιλήσω στους Αγίους μου. Είναι η ώρα που θα ασχοληθώ με τον εαυτό μου. Και φεύγω και πάω στην ακολουθία. Τέλειωσε η ακολουθία. Είναι η ώρα, έχει τελειώσει το διακόνημα. Είναι η ώρα που πάω στο κελί μου. Τι κάνω στο κελί μου. Τι κάνω στο κελί μου. Έτσι λοιπόν καλλιεργώ εκεί μέσα εσωτερικά την ψυχή μου. Την καλλιεργώ την ψυχή μου. Εκεί θα πω στην εσωτερική διεργασία. Εκεί θα αρχίσω μέσα το χωράφι της ψυχής μου να το ψάχνω. Και εκεί θα ψάξω να βρω αν έχω βράχους να τους σπάσω. Και τους τρόπους που θα τους σπάσω. Αν είναι άσφαλτος, πώς θα φέρω μια μπολντόζα να μου ξυλώσει την άσφαλτο. Που σε εμάς είπαμε δεν υπάρχει άσφαλτος. Εμείς ή βρισκόμαστε από κάτω και έχει βράχο και πέτρες ή δίπλα μας είναι αγκάθια. Ή είμαστε εκεί αγαθοί και προχωράμε καλά. Και αγωνιζόμαστε έτσι και έτσι. Ακόμα και ακόμα. Ανεβαίνουμε σκαλοπάτια. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο αυτό. Επομένως η παραβολή που αναφέρει το Ευαγγέλιο, κοίτατε η Εκκλησία πόσο σοφά την έχει τακτοποιήσει τον Οκτώβριο. Δεν είναι τυχαία το ότι είναι τον Οκτώβριο που αρχίζουν οι γεωργοί και οργώνουν τα χωράφια τους για να μας υπενθυμίσει ότι ας ξεκινήσουμε λοιπόν φέτος την πνευματική μας καλλιέργεια. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Είναι δεκτοποιημένο σκόπιμα από την Εκκλησία. Όπως είναι σκόπιμα και το Πάσχα που θα ανοίξουν τα δέντρα, θα ανοίξει η φύση, θα πρασινίσει, θα ανοίξουν οι ανθοί για να δεις να βγάλεις καρπό. Να δεις τι έκανες όλο τον υπόλοιπο καιρό. Να δεις τι καρπού στη σοδειά θα μαζέψεις. Δεν πρέπει να έρθει η άνοιξη του καλοκαίρι και να μην πάρεις καρπούς. Να μην πάρεις καρπούς. Και σκεφτείτε να έχεις έναν ελαιώνα. Να τον καλλιεργείς, να τον καλλιεργείς, να τον λιπαίνεις, να τον προσέχεις και η ελιά να μην δίνει καρπούς. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να πας τέτοιο γεγονός να σου συμβεί. Τότε το δέντρο θέλει κόψιμο, θέλει αλλαγή. Κάπου έχει γίνει κάτι λάθος. Και γι' αυτό το είπε και ο Χριστός. Κόπτεται λέει και στο πύρι βάλετε. Αυτό το δέντρο. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξω να δω και να λάβω καρπούς. Και αν δω ότι δεν έχω μια-δυο καρπούς, να δω τι μου συμβαίνει. Να δω μήπως η χάρη του Θεού για κάποιο συγκεκριμένο λόγο έχει φύγει από πάνω. Και δεν μπορούν να έρθουν πνευματικοί καρποί. Άρα λοιπόν ξεκίνησε η περίοδος που πρέπει να καλλιεργήσουμε τις ψυχές μας. Και μέσα από την εξομολόγηση μου λέει ένας μοναχός ότι εγώ δεν μπορώ να πω πάτερ μου λέει ότι όπως μας λέτε στις ομιλίες αγάπησα τόσο πολύ τον Χριστό ή τον αγαπώ τόσο πολύ. Και ότι έγινε κληρικός γιατί τόσο πολύ αγαπάω τον Χριστό. Δεν μπορώ να το πω μέσα στην ψυχή μου αυτό το πράγμα. Αλλά έγινε κληρικός γιατί ναι μεν αγαπώ τον Χριστό
Ναι, μεν αγαπώ το μοναχισμό, ναι, μεν ήθελα να αφιερώσω τη ζωή μου στον Χριστό και το έκανα με τη θέλησή μου, αλλά αυτό το πράγμα που παρουσιάζεται, μου λέει, ομιλήσεις, εγώ δεν το έχω. Αυτό να ξέρετε, αυτό είπα και στο μοναχό, δεν έρχεται από την πρώτη μέρα. Δεν έρχεται από την πρώτη μέρα. Όταν ένα πρόσωπο το γνωρίσεις, εκτός αν υπάρχεις, όπως λέγεται, κεραυνοβόλος, έρωτας. Δεν υπάρχει αυτό από την αρχή. Αυτό έρχεται με την καλλιέργεια. Καλλιεργείται σιγά σιγά. Στην αρχή φυσικά θα γίνεις γιατί σ' αρέσει, γιατί το αγαπάς, αγαπάς τον Χριστό, γίνεσαι γιατί το θέλεις, γιατί το ποθείς. Τη θέλεις αυτή τη σχέση και έρχεται σιγά 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 σιγά, καλλιεργώντας τον εαυτό μας, έρχεται και νιώθεις αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι μεγαλείο. Αν ήμουν να το νιώσει ο άνθρωπος και το πάρει από την πρώτη μέρα. Αν τα πάρει όλα αυτά από την πρώτη μέρα, τότε τι θα κάνει στη διαδρομή του, γιατί θα αγωνιστεί. Αυτό θα φτάσει σαν καρπός και θα σου έρθει. Και γι' αυτό όπως του είπα, να δώσει ο Χριστός να καλλιεργεί την ψυχή σου και να σου δώσει χρόνια. Δεν έρχεται από τη μία μέρα στην άλλη. Και γι' αυτό πολλές φορές βλέπετε ότι κάνει ο άνθρωπος πολλά πράγματα και ο χριστιανός και ο μοναχός μόνο γιατί πρέπει. Μόνο γιατί πρέπει. Πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να κάνω αυτό. Ναι, γιατί αγαπώ τον Χριστό φυσικά. Και δεν θέλω να τον στεναχωρήσω. Αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη αγάπη μου που το κάνω μόνο γι' αυτό. Αλλά επειδή είμαι χριστιανός και σαν χριστιανός πρέπει. Άρα πρέπει να συμπεριφέρομαι έτσι. Πρέπει να με βρίζω. Πρέπει να προσέχω τι κοιτάω. Πρέπει να νηστεύω. Πρέπει με βλάβια να λειτουργώ. Πρέπει το μυαλό μου να είναι συγκεντρωμένο στη Θεία Λειτουργία. Είναι το πρέπει. Είναι ένα πρώτο στάδιο. Αυτό το πρέπει φεύγει όμως με τη στιγμή. Αλλά αυτό επαφείται και σε εμάς το να καλλιεργήσουμε την ψυχή μας. Και έρχεται ώρα που τότε το πρέπει φεύγει από τη μέση και το κάνεις πλέον μόνο γιατί θέλεις να ζεις με τον Χριστό. Αντιλαμβάνεσαι και δέχεσαι την αγάπη του Χριστού τόσο πλουσιοπάροχα που αισθάνεσαι ακριβώς αυτόν τον λεγόμενο θείο έρωτα πλέον. Και είναι ακριβώς αυτό που λέω και στο βιβλίο που γράφω περί του θείου έρωτος. Θέλει μετά η ψυχή και όπως ερωτεύεται ο άνθρωπος ως άνθρωπος, ο άντρας μια γυναίκα και θέλει πλέον, δεν κάνει τίποτα γιατί πρέπει. Στην αρχή δεν κάνει τίποτα πλέον γιατί πρέπει. Από εκεί και πέρα αφήνει την καρδιά του και μιλάει. Ό,τι κάνει τον κινεί η καρδιά πλέον. Και η καρδιά δεν υπακούει πουθενά μετά. Όταν λοιπόν φτάσει σε αυτή τη σχέση με τον Χριστό, τότε πλέον μιλάμε για κατάσταση θείου έρωτος. Αλλά αυτό όμως δεν έρχεται στο νέο μοναχό, δεν έρχεται στο χθεσινό κληρικό. Αυτό θα πάει σιγά σιγά γιατί πρέπει να το καλλιεργήσω αυτό το πράγμα. Άρα μην απελπιστώ και πω όχι εγώ αυτό δεν το έχω. Είμαι στο πρέπει. Γιατί στο πρέπει ήμουν και εγώ που σας μιλάω κάποτε. Και από το πρέπει ξεκίνησα σαν χριστιανός εκείνο. Πρέπει έκανα το άλλο. Πρέπει να έκανα το άλλο. Και όλα τα έκανα γιατί πρέπει. Μέχρι ότου φτάνει το πλήρωμα του χρόνου, βλέπει ο Χριστός τον αγώνα σου και σου αφήνει την καρδιά σου να σταθεί σε ένα άλλο. Να γυρθείς εντελώς κάτι διαφορετικό. Που πλέον ό,τι κάνεις, το κάνεις γιατί το θέλει η καρδιά. Και γι' αυτό δεν σε ενδιαφέρει η γνώμη του κόσμου.
Ενώ όταν είσαι στο πρέπει, για ό,τι κάνεις σε ενδιαφέρει και η γνώμη του άλλου. Σε ενδιαφέρει το τι λέει ο κόσμος. Σε ενδιαφέρει η κρίση του κόσμου. Όταν όμως έρθει και αρθεί το πρέπει, έρθει ο καιρός που έρεται το πρέπει, τότε κινείται η καρδιά. Και είδα το ερωτευμένος. Δεν σκέφτεται τι λέει η γειτόνισσα, πιάνει τη φιλενάδα του, πιάνει την κοπελιά του, τη φυλάει στη μέση του δρόμου. Δεν προβληματίζεται τι θα πει η γειτόνισσα. Και άμα του πει η μητέρα του, παιδάκι μου, τι είναι και τι κάνεις. Μες στη μέση φύλαγες την κοπέλα σου, στο δρόμο. Η γειτόνισσα το σχολίασε τρεις μήνες. Με ενδιαφέρει, σου λέει. Τι είπε η γειτόνισσα. Το ίδιο και ο χριστιανός πλέον. Δεν ενδιαφέρεται, εκδηλώνει παντού αυτό που αισθάνεται. Και σε όποιον αρέσουμε από εκεί και πέρα. Δεν κάθεται να πει τι θα πει ο Α, τι θα πει ο Β, τι θα πει ο Γ. Κοιτάει μόνο πώς αρέσει στον Χριστό. Πώς οι σχέσεις του με τον Χριστό θα είναι καλές. Αυτό τον ενδιαφέρει. Έρχεται λοιπόν αυτό σιγά σιγά και η χάρις και το έντος του Θεού επάνω μας. Έρχεται σιγά σιγά. Αλλά εμείς όμως πρέπει να καλλιεργούμε τον εαυτό μας. Πρέπει να καλλιεργούμε την ψυχή μας. Αν αφήσουμε καλλιέργει το χωράφι, θα μας συμβεί οτιδήποτε άλλο. Και αν το χωράφι μέσα είπαμε είναι πέτρες, πάει. Αν βρει αγκάθια, πρέπει να τα ξεριζώσουμε. Και τα αγκάθια της ψυχής, ξέρετε, δεν βγαίνουν χωρίς πόνο. Και πρέπει να τα ψάξεις, να τα βρεις ποια είναι τα αγκάθια μέσα στον εαυτό σου. Να βρεις ποια είναι τα πάθη σου. Θα μιλήσουμε σε άλλη ομιλία, σε άλλη σύναξη. Πρέπει να ψάξεις να βρεις ποια είναι τα αγκάθια. Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί μέσα στην ψυχή σου. Και πώς σιγά σιγά πρέπει να το ξεριζώσω αυτό. Το πάθος. Για να μπορέσει μετά ο λόγος του Θεού να σπαρεί και να μην συμφύονται μαζί, να μην βγαίνουν παρέ ο λόγος του Θεού μαζί με τα πάθη. Να είναι καθαρή η ψυχή μου. Να είναι καθαρό χωράφι. Χωρίς πέτρες, χωρίς αγκάθια. Πρέπει να βγάλω λοιπόν τα αγκάθια από μέσα. Άρα πρέπει να ψαχτώ. Πρέπει να ψάχνομαι. Και επαναλαμβάνω, αυτό γίνεται όταν κάθομαι μόνος μου με τον εαυτό μου και συζητώ. Και πρέπει να καθόμαστε με τον εαυτό μας, να τον συζητούμε τον εαυτό μας. Να μπορούμε να κοιταγόμαστε στον καθρέφτη και όταν κοιταγόμαστε στον καθρέφτη να μην θέλουμε να φτύσουμε τον εαυτό μας. Να μπορούμε να κοιτάμε τον εαυτό μας και κατάματα. Γιατί φτάνουμε στο σημείο να κοιταγόμαστε στον καθρέφτη και να ντρεπόμαστε για τα χάλια μας, να ντρεπόμαστε για τα πάθη μας, να ντρεπόμαστε για τα αμαρτήματά μας, τότε δεν θα μπορούμε να κοιταχτούμε και με το πρόσωπο του Θεού. Πρέπει να είναι καθρέφτης η ζωή μας. Να μπορώ να κοιτάω τον εαυτό μου με τον καθρέφτη και να τον βλέπω μια χαρά. Και αυτό το πράγμα τι, να μου το επιβεβαιώνει. Για να μην έχω ψευδαίσθηση, να μου το επιβεβαιώνει ο πνευματικός. Να υπάρχει κάτω από το έγγραφο η σφραγίδα του πνευματικού και η υπογραφή του. Του γεροντά μου να υπάρχει από κάτω η σφραγίδα και η υπογραφή του. Ότι όντως πάω καλά. Να γιατί σας λέγω ότι πρέπει και πρέπει να ψαχνόμαστε αγαθά και δεν είναι μόνο πάθη, μικρά ή μεγάλη, και λογισμοί ακόμα. Και σκέψεις ακόμα. Η οποία σκέψη μπορεί να με οδηγήσει να χάσω την ψυχή μου. Από τη σκέψη ξεκινάει ο διάβολος. Από εκεί εισβάλλει. Τη σκέψη θα βάλει πρώτα. Σε αυτό που πάει να τον στείλει για αυτοκτονία, δεν του πετάει πρώτα την απελπισία. Του βάλει πρώτα τη σκέψη της αυτοκτονίας. Σε σκέψη θα του περάσει. Και θα δει αν βρει πρόσφορο έδαφος. Σε αυτό που θέλει να πορνεύσει, σκέψη θα του βάλει. Αν δεν συλλάβει τη σκέψη, αμέσως από το κάθι και με το πνευματικό να το ξεριζώσει και να το πετάξει στη σκέψη, αν δεν αφήσεις λίγο να ριζώσει μέσα, έβγαλε ρίζες. Μετά για να τη βγάλεις, πονάει. Για να τη βγάλεις, πονάει. Είναι σαν τη σφαίρα που όταν σε πυροβολήσει κάποιος,
έστω στο χέρι. Όταν πάει να τη βγάλει ο άλλος με το τσιμπιδάκι, ξέρετε τι πόνο κάνει για να τη βγάλει. Ενώ είναι μέσα, μπορεί να πονέει όταν είναι μέσα. Να έχει μένα ένα πόνο. Μεγαλύτερο πόνο έχει αισθάνεσαι όμως όταν ο άλλος με την τσιμπίδα τη χειρουργική την τραβάει προς τα έξω. Τη σφαίρα. Γιατί η σφαίρα έχει μέσα και ανοίγει. Πώς ανοίγει το ούπα όταν το βάζουμε στον τοίχο? Έτσι κάνει και η σφαίρα μέσα λέει στον άνθρωπο. Ανοίγει η σφαίρα πολλές φορές. Μπροστά. Αν ανοίξει λοιπόν την ώρα που μπορεί να τους βγάλει, θα σε εκδέρνει. Άρα πρέπει να το προλαβαίνω το ζήτημα. Να μην το αφήνω. Επομένως καλλιέργεια της ψυχής μας. Απαραίτητη καλλιέργεια της ψυχής μας. Και αυτό το πράγμα επαναλαμβάνω ότι γίνεται όταν και ο άσκος Υιός ήλθε σε αυτό. Κάθισε μόνος του και είδε τι το λέει το Ευαγγέλιο. Τι ωραίο που το λέει. Κάθισε λέει μόνος του και σκέφτηκε λέει. Και τι είπε? Πόσοι υπηρέτες του πατέρα μου, πόσοι μίστη του πατρός μου, υπηρέτες δηλαδή, ο μισθωτός, ο υπάλληλος, κάθονται λέει εκεί και έχουν και τρώνε και πίνουν στο σπίτι του πατέρα μου και πληρώνονται και από πάνω. Και εγώ λέει κάθομαι εδώ πέρα, βρίσκω γουρούνια και λοιμώ απόλυνε και πεθαίνω από την πείνα. Αυτό όμως κάθισε μόνος του και το σκέφτηκε. Απομονώθηκε. Ήρθε στον εαυτό του, κάθισε μόνος του. Και έβαλε τα μάτια της ψυχής του να κοιτάξουν την καρδιά του. Και αναθεώρησε τις σκέψεις του. Αναθεώρησε το σκεπτικό του. Αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα μέσα στο κελί μας. Να καλλιεργώ το χωράφι της ψυχής μου. Με τη μελέτη της γραφής, μελέτη πατερικών βιβλίων, μελέτη άλλων χριστιανικών βιβλίων και να εμβαθύνω στο νόημα. Και να εμβαθύνω στο νόημα. Και ό,τι δεν καταλαβαίνω, να συμβουλεύω με τον Γέροντα. Γέροντα, διάβασα εδώ και λέει ο τάδε Άγιος Πατήρ αυτό. Τι εννοεί γιατί εγώ, όπως μου το έκανε τώρα το απόγευμα, Πατήρ Ευγένιος για κάτι. Τι γίνεται εδώ πέρα μου, λέει, διάβαζα αυτό, έλεγε ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής. Και συμβουλεύω με τον Γέροντα, ό,τι δεν καταλάβω. Διαβάζω λοιπόν τη γραφή, διαβάζω πατέρες, διαβάζω χριστιανικά βιβλία, προσεύχομαι, γονατίζω, μιλάω στον Χριστό, κάνω το κομποσκήνι μου και κάνω την ευχή και παρακαλώ να με ελεήσει ο Θεός, να μου στείλει έλεος, να μην χαθώ, να μην χάσω την ψυχή μου, γιατί δεν ξέρω πότε έρχεται το τέλος μου, να μου στείλει τη χάρη του και να γίνει η χάρη του επάνω μου υπαρκτή, να τη βλέπω. Και τότε αισθάνεται και ο άνθρωπος όμορφα. Πώς αισθάνεσαι όμορφα όταν πας στο χωράφι που καλλιέργησες, στα δέντρα που φύτεψες, στο άλσος που έφτιαξες, στα ζώα που καθάρισες, στο γραφείο που είναι περιποιημένο, το μαγειρίο που είναι όμορφο και καθαρισμένο και δεν τρέπεσαι να βάλεις τον άλλον μέσα, δεν τρέπεσαι να μπει ο άλλος μέσα. Πού να βάλεις όμως όταν οι κατσαρόλες, τα πιάτα, είναι σφουγγάριστα, λάδια στο πάτωμα, ή το γραφείο είναι ανωκάτω, ή ο κήπος δεν είναι ωραίος. Πού να βάλεις άνθρωπο. Τρέπεσαι να τον βάλεις. Τρέπεσαι να τον βάλεις να τα δει. Να μην τρέπεται να μπει ο άλλος μέσα στην ψυχή σου. Πρέπει και η ψυχή σου να είναι έτσι. Ώστε να μην τραπεί ο Χριστός όταν έρθει η ώρα να είναι τακτοποιημένα όλα. Και να είναι ένα ωραίο χωράφι. Ένα καλλιεργημένο χωράφι. Ένα καρποφόρο χωράφι. Για να μας πει ο Χριστός, δεύτερη ευλογημένη του πατρός μου. Κοπιάσατε, ελάτε τώρα κοντά μου. Γιατί φέρατε καρπούς πολλούς. Φέρατε καρπούς πολλούς.
Επομένως, από εμάς εξαρτάται, αδέλφια μου, η σωτηρία μας. Από τον καθένα ξεχωριστά. Και γι' αυτό τελειώνει το Ευαγγέλιο και τι λέει, πώς τελείωσε προθές, ποιος λειτουργήσε προθές την Κυριακή και τι έλειπα. Ποιος ήταν λειτουργός, πατήρ Νεκτάριος. Πώς τελείωσε, θυμάσαι, το Ευαγγέλιο. Ο έχων ότα ακούει, ακούει. Όποιος έχει αυτιά να ακούει, ας τα ακούσει. Αυτός θα ωφεληθεί. Άρα λοιπόν για να ωφεληθούμε ψυχικά, ο εχονότα που είναι από έτο. Να γιατί ο ένας προοδεύει μέσα σε μια αδελφότητα μοναστηριακή ή ο ένας χριστιανός μέσα σε μια ενορία. Ο ένας χριστιανός ή ο μοναχός προοδεύει και ο άλλος πιάνει κάτω. Το ίδιο κήρυγμα έχουμε. Τον ίδιο γέροντα έχουμε. Τον ίδιο γέροντα συμβουλεύουν. Απλώς ο ένας είναι επιμελής και καλλιεργεί το χωράφι του, ο άλλος είναι αμελής. Και η αμέλεια πληρώνεται. Όπως πληρώνεται και στο σχολείο η αμέλεια. Ο ένας θα γίνει γιατρός και ο άλλος θα μείνει κούτσουρο. Ο άλλος θα ξέρει να βάλει την υπογραφή του μετά. Η αμέλεια παντού πληρώνεται. Ο ένας θα γίνει μεγαλοδικηγόρος και ο άλλος θα πω στη γύρια. Και αυτό γιατί, γιατί αμέλησε. Γιατί μπορεί να είχε και αυτός τις δυνατότητες. Αλλά αμελούσε όταν πήγαινε στο σχολείο. Ας μην αμελήσουμε όμως και τα της ψυχής μας. Μην αμελήσουμε τα της ψυχής μας. Γιατί εδώ και γύρια να πω και κανείς επιβιώνει τελικά. Στην άλλη ζωή δεν επιβιώνεις αν είσαι να μελείς. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση επιβίωσης. Εκεί δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Επικατάρατος πας είναι ο εργαζόμενος αμελός στα έργα του Κυρίου. Και πολύ περισσότερο το ψυχικό. Γιατί το σώμα είναι ναός του Θεού. Δεν θέλω να καθαρίζω τον ναό μονάχα. Δεν θέλω να καθαρίζω το μοναστήρι. Όταν η ψυχή μου δεν είναι όπως πρέπει, δεν είναι καθαρή, δεν είναι έτσι όπως τη θέλει ο Χριστός μου, να μην φτάσω στο σημείο να πω τον νυμφώνα σου βλέπω, σωτήρι μου και κοσμημένον και εγώ ένδυμα ουκ έχω ή να εισέλθω είναι αυτό. Καλή μου να φτάσω και θα μην απέξω τώρα. Και θα μην απέξω σε τις μωρές παρθένες. Είμαι δούλεψαν και έβαλαν λάδι ή δεν έβαλαν λάδι. Αμέλησαν. Δεν μέλησαν. Γι' αυτό και κάπου λέει, ο ψυχή μου λέει, μην τεμπελιάσεις. Μεγάλος κανόν κάπου, δεν το γράφει. Μην τεμπελιάσεις λέει η ψυχή μου. Αν ήμουν να τεμπελιάσω και από τώρα πού να καλλιεργήσω από το χωράφι. Δεν θα ξεχάσω που όταν πρωτοξεκίνησα τα κηρύγματα, που ήμουνα νεαρός 24 χρονών, αν και μικρότερος είχα ξεκινήσει, από 17 χρονών και κήρυξα, ήταν η πρώτη φορά που κήρυξα μέσα εκκλησία 17 ετών, στην Αμερική ήταν, αλλά επίσημα τα κηρύγματα τα ξεκίνησα 24-25 χρονών, όταν είχε τον ίδιο. Και θυμάμαι τότε που πολλοί άνθρωποι που είχαν έρθει στα κηρύγματα και αργότερα μετά στις εξομολογήσεις, μεταξύ αυτών ήταν και γονείς της αδελφής Νικοδήμης. Οι οποίοι δεν ήταν τόσο κοντά της στην εκκλησία και ο μπαμπάς της έκανε, σας λέω, δύο πακέτα τσιγάρα την ημέρα εκείνη την περίοδο. Κι όμως συναρπάστηκε τόσο πολύ από το κήρυγμα που άλλαξε όλη τη ζωή. Ξεκίνησε να νηστεύει, έκοψε το κάθισμα παντελώς. Πήρε την μπολντόζα, πήρε την τσάπα, πέταξε τα βράχια, πέταξε την άσφαλτο και έβαλε το σπόρο του Θεού. Και έβαλε το σπόρο του Θεού. Και θα θυμόσαστε οι πατέρες, που δεν υπήρχε περίπτωση η μητέρα της, όταν τη θυμηθήκατε, δεν την ξέρατε πιο πριν, τη μητέρα της αδελφής Νικοδήμης, θα τη θυμόσαστε κάτω εκεί στα παραδοσιακά, τότε δεν ήταν κλεισμένα. Απ' έξω καθόταν και είχε πάρει το στεγέντη μια παράκληση και διάβαζε. Της Παναγίας, το θυμόσαστε, μπιεράκι.
Αν υπήρχε μέρα και που καθότανε, να μην κάνει παράκληση, να μην κάνει τους χαιρετισμούς εκεί που καθότανε. Πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Πώς αλλάζει. Και μιλάμε σε μεγάλη ηλικία. Δεν μιλάμε στις που είστε νέοι άνθρωποι. Μιλάμε σε μεγάλη ηλικία. Πώς ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει. Όπως αλλάξαν και πολλοί άγιοι. Πόσοι ληστές, πόσοι πόρνοι, πόσοι νυχοί, πόσοι μας αναφέρει η βίη των Αγίων, που σε μεγάλη ηλικία άλλαξε όλη τους τη ζωή. Ο Ιερός Αυγουστίνος, 33 ετών. Πάνω στο άνθος της νεότητός του άλλαξε. Άλλαξε. Και κόπηκαν όλα με το μαχαίρι. Άρα δεν μπορούμε να πούμε δεν μπορώ να καλλιεργήσω την ψυχή μου. Δεν μπορώ να το πω. Γιατί όταν το πω στον Κύριο θα μου δείξει όχι ένα και δύο παραδείγματα. Θα μου δείξει αμέτρητα παραδείγματα. Και φυσικά όταν μου δείξει αμέτρητα παραδείγματα θα μου πεις γιατί δεν μπόρεσες. Τι είχες. Και δεν μπόρεσες. Και τότε θα μείνω αναπολόγητος. Γι' αυτό παρακαλάμε κάθε μέρα στη Θεία Λειτουργία που κάνουμε και λέμε Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Ανώδυνα, ανεπέσχυντα. Να μην τροπιαστώ εκείνη την ημέρα, Θεέ. Και να είναι ανώδυνα, χωρίς οδύνη. Τα τέλη της ζωής μου. Να μην έχω οδύνη. Να είναι ανεπέσχυντα. Χωρίς να ντρέπομαι να κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Ειρηνικά. Και να δώσω τελικά καλή απολογία. Αλλά αυτό θα μπορέσω να το κάνω όταν καλλιεργώ την ψυχή μου. Ας βάλουμε λοιπόν προς. Οκτώβριος ο μήνας. Παραβολή του σπορέως ξεκίνησε. Ας βάλουμε λοιπόν προς. Να καλλιεργούμε το χωράφι της ψυχής μας. Και αυτή είναι η καλύτερη ώρα. Την ώρα που μένουμε μέσα στο κελί μας. Εκεί είναι να μπορούμε να έρθουμε εις εαυτό. Καλλιέργεια ψυχής. Μέσα στο κελί μας. Να μάθουμε τον εαυτό μας, γνώθησε αυτόν, να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας, να ανακαλύψουμε ποια είναι η καρδιά μας. Και από κοσμική, να την κάνουμε χριστιανική. Από αμαρτωλή να τη μετατρέψουμε σε αγία γη. Από σκληρή γη να την κάνουμε άμμο. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα. Και εμάς μας δόθηκε αυτή η χάρη να βρισκόμαστε μέσα εδώ. Τι να πούν οι νέοι και οι νέες που δεν τους έχει δοθεί τέτοια ευκαιρία. Και θα τους έβρει ο θάνατος κάποια στιγμή και δεν θα έχουν γνωρίσει τον Χριστό. Ή θα τον γνωρίσουν τον Χριστό μόνο ακουστικά. Για σκεφτείτε τότε αυτοί οι άνθρωποι τι τρομερή θα είναι η μέρα του θανάτου τους. Πόσο τρομερή θα είναι. Γι' αυτό εμείς είμαστε ευλογημένοι. Γιατί ο Θεός μας οδήγησε τα βήματά μας, αλλά εξαρτάται από εμάς, επαναλαμβάνω, τη σωτηρία μας. Γιατί αν δεν εκμεταλλευτούμε αυτή την κατάσταση μόνοι μας, τότε από μόνοι μας και θα χαθούμε. Αγώνας λοιπόν για τη σωτηρία της ψυχής μας. Να καλλιεργήσουμε το γεώργιο της ψυχής μας. Ώστε να φέρει πολλούς καρπούς πνευματικούς, ώστε όλοι μαζί όπως είμαστε και εδώ έτσι πάνω, στη γη, μέσα στο μοναστήρι μας, έτσι ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο, να βρεθούμε και στον ουρανό. Και να μπορώ να καυχηθώ και εγώ και να πω στον Κύριό μας, ιδού εγώ και τα παιδεία, αμοιέδω και ο Θεός. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.